Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα μπούμε σε μία δεύτερη άσκηση στην αντιγραφή και όπως λέει και ο τίτλος, άσκηση 2, ταχύτητα αντιγραφής. Φυσικά και αυτή η άσκηση είναι μέσα από το βιβλίο μου «Γράψε 100 στη βιολογία», το βιβλίο που θα σε βοηθήσει να γράψεις όντως 100. Και το εννοώ πάντα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εκφέρεται αυτή η άσκηση, ποια είναι η εκφώνησή της. Και λέει ότι σε έναν οργανισμό η ταχύτητα αντιγραφής του DNA επεξηγεί τι εννοεί αμέσως η εκφώνηση, ότι η ταχύτητα επιμύγνησης μιας από τις αλυσίδες, μιας νέας αλυσίδας DNA, είναι 1000 βάσεις ανά σεκόν. Δηλαδή όταν λέμε ταχύτητα αντιγραφής, σημαίνει για την ταχύτητα με την οποία δημιουργείται μία από τις αλυσίδες του DNA. 1000 βάσεις ανά σεκόν λοιπόν. Και μας λέει ακόμα ότι το συνολικό τμήμα DNA που θα αντιγραφεί έχει μήκος 8.000 ζεύγη βάσεων ή αλλιώς 16.000 βάσεις έχουμε να αντιγράψουμε. Πολύ ωραία. Στο μέσο του μορίου υπάρχει μία θέση έναρξης της αντιγραφής, η γνωστή μας θέα. Και μας ρωτάει σε πόσο χρόνο θα ολοκληρωθεί η αντιγραφή και να μας πείτε και να μας αιτιολογήσετε την απάντησή της σας. Δηλαδή να μας πείτε πώς σκεφτήκατε και με ποια βήματα λογικά θα καταλήξουμε εκεί. Και προσέξτε αυτό εδώ πέρα, ότι είναι λίγο, εντάξει, πρέπει να το πούμε βέβαια, γιατί θα βγουν κάποια ερωτήματα αν δεν το πούμε, ότι είναι δεδομένο, θα το πάρουμε σαν δεδομένο, ότι η ταχύτητα αντιγραφής στα συνεχή και ασυνεχή τμήματα είναι ίδια. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο πως αυτό που αντιγράφεται ασυνεχώς είναι ίδιο με αυτό που γράφεται συνεχώς. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορά, όμως εμείς θα το πάρουμε δεδομένο ότι είναι ίδια. Οπότε πάμε να δούμε τι συμβουλές θα μας δώσει ο BME για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την άσκησή μας. Και μας λέει, κοιτάξτε παιδιά, όταν η ταχύτητα αντιγραφής είναι 1000 βάσεις ανά σεκόντ, αναφέρεται στη δράση μιας μόνο ομάδας DNA πολυμερασών που αντιγράφουν μια αλυσίδα αρχίζοντας από τη θέα. Για να το εξηγήσω αυτό τι λέει. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το σχηματάκι. Εδώ είναι η θέα και εδώ αυτό το κόκκινο σημαίνει ότι είναι μία ομάδα DNA πολυμερασών. Δεν είναι μία πολυμεράση και αν δείτε και μέσα το βιβλίο όταν περιγράφει την αντιγραφή λέει πολυμεράσες κάνουν εκείνο, πολυμεράσες κάνουν το άλλο. Άρα μιλάμε για περισσότερες από μία. Και για να το εξηγήσουμε εδώ είναι ότι μία πολυμεράση επιμηκύνει προσθέτοντας νουκλεοτίδια, μία πολυμεράση αντικαθιστά τα λάθη και μία πολυμεράση βγάζει τα πρωταρχικά τμήματα και βάζει τμήματα DNA. Άρα είναι μία συνεργασία πολλών πολυμερασών. Αυτές λοιπόν, όταν αρχίζουν την αντιγραφή, λέει, κάνουν 1000 βάσεις κάθε σεκόντ. Ωραία μέχρι εδώ. Αλλά πρόσεξε ότι πάνω στη θέα και όπως το βλέπουμε, προφανώς υπάρχουν και άλλες πολυμεράσες. Ας πούμε πως αυτοί που είναι πάνω αριστερά και αυτοί που είναι κάτω δεξιά κάνουν το συνεχές τμήμα και αυτοί που είναι στις άλλες πλευρές κάνουν τα ασυνεχή τμήματα. Επομένως, στη θηλιά αντιγραφής υπάρχουν 4 ομάδες DNA πολυμερασών που δουλεύουν ταυτόχρονα και αντιγράφουν τις αλυσίδες, τις 2 συνεχώς και τις 2 ασυνεχώς. Έτσι. Σε κάθε σεκόντ παράγονται πόσες? 4.000 βάσεις τελικά. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Οπότε, έχοντας εμείς αυτά σαν γνώση, πάμε να δούμε τι θα γράψουμε, τι θα απαντήσουμε. Ακριβώς αυτά τα οποία μας είπε ο BME, θα τα εμφανίσουμε στην απάντησή μας. Οι DNA πολυμεράσες συνθέτουν 1000 βάσεις ανά σεκόντ σε κάθε μία αλυσίδα που επιμηκύνεται. Από κάθε θέση έναρξης, κάθε θέα δηλαδή, επιμηκύνονται 4 αλυσίδες, οι 2 συνεχώς και οι άλλες 2 συνεχώς. Και δημιουργούνται δηλαδή 4.000 βάσεις σε ένα σεκόντ σε κάθε θηλιά αντιγραφής. Ωραία. Από εδώ και κάτω βέβαια είναι πάρα πολύ εύκολο η απάντηση. Άρα στο συνολικό μήκος του DNA 8.000 ζευγών βάσεων ή αλλιώς όπως είπαμε προηγουμένως 16.000 βάσεις θα αντιγραφεί σε 16.000 βάσεις. 4.000 βάσεις κάθε σεκόντ, 16.000 για 4, θα χρειαστούν 4 σεκόντ. Πολύ απλή άσκηση, αφού βάλαμε τις προϋποθέσεις στην αρχή, το καταλάβατε.
πως δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αυτά ήταν για αυτή την άσκηση, αλλά ο Μπιμή, εντάξει, είναι λίγο περίεργος και θα μας πει να λύσουμε την άσκηση 26, 27, 28 και στο τέλος του βιβλίου μου υπάρχουν οι απαντήσεις, μπορείτε να τσεκάρετε κατά πόσο το λύσατε σωστά. Αυτά για αυτή την άσκηση, την επόμενη φορά θα δούμε στο επόμενο βίντεο πώς γίνεται η συνεχής και η μη συνεχής αντιγραφή, θα δούμε δηλαδή το μηχανισμό αντιγραφής και εκεί θα δούμε ένα ωραίο κόλπο που το έχω ονομάσει κανόνας της πάπιας. Θα σας δω λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας.